Ιρλανδοί και Έλληνες έχασαν περισσότερο ατομικό πλούτο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης μετά την οικονομική κρίση, ενώ αντιθέτως Γερμανοί και Ολλανδοί είδαν τον πλούτο τους να αυξάνεται. Όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις, όταν λοιπόν δεν μπορεί να εμπιστευτεί κάποιος την Ελλάδα σαν χώρο επαγγελματικής τοποθέτησης χρημάτων, πού θα πάμε? Σύμφωνα με το Reuters, αναλύοντας τα στοιχεία του διαστήματος 2009 μέχρι το 2013, οι δήμονες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανακάλυψαν πως η Ιρλανδία έχασε πάνω από 18.000 ευρώ ανά άτομο, οι Έλληνες σχεδόν 17.000 ευρώ και οι Ισπανοί κατά περίπου 13.000 ευρώ λόγω της κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων. Με τρία μνημόνια θα είναι ενδεχόμενο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πλέον οφείλεται στην καινούρια κυβέρνηση, είτε κάποιοι την πιστεύουν είτε όχι, να προσπαθήσει να δημιουργήσει τις συνθήκες για ανάπτυξη. Αν από την αρχή καθόσατε σοβαρά και βλέπανε τι πρόβλημα έχει η Ελλάδα και το αντιμετωπίζανε σωστά και σοβαρά και δεν λέγανε παραμύθια ο ένας και ο άλλος για να αποδείξουν την καρέκλα. Αντιθέτως, στην Ολλανδία και στη Γερμανία ο κατακεφαλήν πλούτος αυξήθηκε κατά σχεδόν 33.000 ευρώ και 19.000 ευρώ αντίστοιχα, εν μέρη λόγω της αύξησης των οικονομικών επενδύσεων στο διάστημα αυτό. Και να γυρίσουν λοιπόν οι επιχειρηματίες πίσω στην Ελλάδα, αλλά όλα αυτά με ένα κίνητρο, με μια υγιή οικονομία που την ευθύνη την έχουν μόνο αυτοί. Είναι όλοι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Λοιπόν, ενδιαφέρει κανένα για αυτούς. Πάντως, ξεχωριστός πίνακας που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που περιλαμβάνει και στοιχεία φετινά, δείχνει πως η κατάσταση στα πιο αδύναμα κράτη ενδέχεται να βελτιώνεται σταδιακά στις περισσότερες χώρες.